σκηνές από ένα γάμο. Σκηνές από ένα γάμο και τη ζωή στο σανίδι. Σκηνές από ένα γάμο και το σανίδι στη ζωή. Δεν ξέρω αν αυτός ο παραλληλισμός μπορεί κάπου να κουμπάει, αλλά όλα στη ζωή μας πλέον είναι πιθανά. Και καλημερίζω με αυτό το πρόλογο την κυρία Μαρίνα Ασλάνογλου, η οποία μαζί με τον Νίκο Ψαρά πρωταγωνιστούν σε αυτή την παράσταση, η οποία ανεβαίνει στο κινηματοθέατρο Αστόρια Παρασκευή 12, Σάββατο 13 και Κυριακή 14 του Απρίλη, αμέσως μετά τα Χανιά. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Τι κάνετε? Χαίρομαι πάρα πολύ. Είμαι καλά. Ανυπομονώ να έρθω. Φαντάζομαι πως ναι, για πάρα πολλούς λόγους. Και για την Κρήτη και για την καταγωγή σας και για την παράσταση. Ακριβώς. Και έχουν και την ευκαιρία πολλοί δικοί μου άνθρωποι που δεν ανεβαίνουν στην Αθήνα να με δούμε και στην παράσταση κάτω στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είπαμε ότι πάτε πρώτα στα Χανιά και αμέσως μετά, κυρία Σλάνογλου, έρχεστε στο Ηράκλειο, έτσι? Ναι, όπως είπατε, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Ηράκλειο, Τετάρτη, Πέμπτη, στα Χανιά. Λοιπόν, σκηνές από ένα γάμο πού? Στη ζωή πάνω στην παράσταση και πάνω από την παράσταση στη ζωή, διότι εδώ οι ρόλοι μάλλον μεταξύ τους μπλέκονται και μάλλον το ένα είναι ίδιο με το άλλο. Έτσι είναι και η ζωή. Όλα στη ζωή είναι. Και νομίζω ότι σε αυτή την παράσταση αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο κόσμος θα ταυτιστεί με κάποια σκηνή, θα του θυμίσει κάτι γνώριμο δικό του που έχει ζήσει ή έχει βιώσει. Γενικά είναι ένα έργο που αφορά πάρα πολύ τις σχέσεις σε κάθε ηλικία, γιατί δεν έχει να κάνει ηλικία ή αν είσαι παντρεμένος ή όχι, είναι η σχέση που έχεις. Τα όρια που βάζεις, το πώς αγαπάς τον άλλον, το πώς συμπεριφέρεσαι. Και νομίζω ότι το κοινό θα δει πολύ γνώριμες εικόνες και σκηνές της ζωής του. Αυτές οι γνώριμες εικόνες έχουν σκοπό να κάνουν τι? Να με κάνουν απλά να γελάσω, να αναγνωρίσω ενδεχόμενα δικές μου στιγμές, να με κάνουν να σκεφτώ ότι έχω τη δυνατότητα ίσως να επιλέξω ένα διαφορετικό τρόπο συμπεριφοράς, να πάω σε δεύτερη σκέψη. Αυτό ακριβώς, όλα αυτά που λέτε μαζί. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που σου δίνει τροφή για σκέψη. Σε προβληματίζει, γελάς, στεναχωριέσαι, προβληματίζεσαι, εκνευρίζεσαι. Περνάνε όλα τα συναισθήματα από αυτή την παράσταση, γιατί αυτό είναι και η ζωή, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι αυτό που μας λέει και ο κόσμος, δηλαδή, σε κάθε παράσταση, είναι ότι φεύγοντας είναι πολύ σκεπτική και πολύ προβληματισμένη, και θετικά και αρνητικά. Άλλοι μας λένε ότι τι θα προσπαθήσουν να αποφύγουν. Άλλοι να πάνε να ζητήσουν συγγνώμη για αυτό που έχουν κάνει. Και άλλοι να μην κάνουν αυτά που είδανε. Θα τα κάνουν όλα καλύτερα. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, έτσι όπως σας ακούω να μου περιγράφετε κάποια πράγματα. Εσείς που παρουσιάζετε αυτή την παράσταση, πόσο εύκολο σας είναι και σας προσωπικά και του κυρίου Ψαρά να το πηγαίνετε συνεχώς παρακάτω, γνωρίζοντας και ποιες είναι οι δυσκολίες ή πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα εκεί μέσα και εκεί έξω, και για αυτούς που σας βλέπουν και για τους υπόλοιπους, ή ό,τι έχει να κάνει με τις σχέσεις, γενικότερα τις σχέσεις, όπως το θέσατε? Ναι. Εμείς αυτό που κάνουμε με τον Νίκο και η χαρά μας είναι ότι μια παράσταση που αγαπήθηκε τόσο πολύ από το αθηναϊκό κοινό, θέλαμε πολύ να το παρουσιάσουμε και εκτός από την Αθήνα, γιατί το βλέπουμε ότι ο κόσμος διψάει για θέατρο, και ειδικά το χειμώνα που δεν έχουμε τη δυνατότητα είτε να φύγουν είτε να πάνε κάποια θίαση. Εμείς αυτό που επιλέξαμε και αποφασίσαμε μας κάνει χαρούμενος, και το είδαμε και από την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν πιο βόρεια και παίξαμε την παράσταση. Τώρα ερχόμαστε στην Κρήτη
και ανυπομονούμε να το παρουσιάσουμε στο κριτικό κοινό. Αλήθεια, σας βάζει ποτέ σε δίλημα το γεγονός εξαιτίας των δύσκολων σχέσεων που έχουμε όλοι μας μεταξύ μας, κακά τα ψέματα, σας βάζει σε εκείνο το δίλημα παρά την καλή χημεία, τις κριτικές που έχω διαβάσει, την παράσταση δεν την έχω δει, αλλά έχω διαβάσει τις καλύτερες κριτικές κυρία Σλάνογλου, το έλεγα πρόσφατα και στον κύριο Ψαρά, όπως επίσης εκείνες τις κριτικές που λένε ότι έχετε μια ιδιαίτερη χημεία στον τρόπο με τον οποίο δένεται και παρουσιάζεται την θεατρική αυτή παράσταση πάνω στο Πασανίδη με τον συνάδελφό σας. Σας βάζει λοιπόν αυτό το έξω το δύσκολο πολλές φορές ίσως στον πειρασμό να περάσετε και κάποιο άλλο μήνυμα? Καταλαβαίνω ότι δεν επιτρέπεται, αλλά λέω, ας σας βάζει σε πειρασμό να το αλλάξετε λίγο, να παρουσιάσετε ή να περάσετε ένα παραπάνω μήνυμα? Δεν καταλαβαίνω. Μεταξύ μας? Όχι, όχι. Τα μηνύματα που παίρνετε απ' έξω από την κοινωνία, τα οποία είναι πολύ δύσκολα στις σχέσεις και είναι πραγματικά μια παράσταση για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ρώτησα, εκτός του ότι φεύγει κάποιος και λέει πρέπει να πάω στο σπίτι μου και να το αλλάξω αυτό που έκανα, έτσι όπως το βλέπω και το παρουσιάζει η κυρία Σλάνογλου, ναι, ο κύριος Ψαράς, αν εσάς τους ίδιους, βλέποντας εκεί έξω στην κοινωνία τα δύσκολα, αν σας βάζει ποτέ στον πειρασμό να πείτε μήπως πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα παραπάνω και να πούμε και κάτι άλλο, αν είναι να βοηθάμε τον κόσμο να κάνει δεύτερες σκέψεις? Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, ναι. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά εμείς ακολουθούμε τις οδηγίες του Μπέρκμαν, γιατί πολλά μπορείς να βάλεις μέσα στο έργο και άλλα ακόμα που δεν έχουμε πει εμείς, ή δεν έχουμε σκεφτεί, δεν έχουμε τονίσει. Αλλά επειδή ακολουθούμε τη γραμμή του Μπέρκμαν, γιατί είναι ένα έργο που γράφτηκε πριν 50 χρόνια. Σωστά. Είναι σαν να γράφτηκε χθες. Σωστά. Ακριβώς, είναι σαν να γράφτηκε χθες. Δεν αλλάζουμε με τίποτα λοιπόν. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν τον ίδιο ρυθμό και στο πέρασμα του χρόνου, έτσι. Ναι, ναι. Είναι και δεν αλλάζουμε. Οι σχέσεις δεν αλλάζουμε. Όσα χρόνια και αν περάσουμε, οι σχέσεις δεν αλλάζουν. Πόσο σας επηρεάζουν όλα αυτά τα οποία βιώνετε εσείς πάνω στο σανίδι, στις δικές σας τις προσωπικές τις σχέσεις? Δηλαδή μπαίνετε πραγματικά στο πετσί ενός ρόλου και στη συνέχεια αυτό το ρόλο πώς τον κουμαντάρετε για να μην σας επηρεάζει στη δική σας τη ζωή? Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια αποστασιοποίηση από όλο αυτό, γιατί όταν μπαίνεις σε βαθιά μονοπάτια και ειδικά σε έργα που σκάβουν λίγο πιο βαθιά την ψυχούλα και προβληματίζουν, καλό είναι να είμαστε λίγο αποστασιοποιημένοι από το συνέστημα και από αυτό που συμβαίνει στη σκηνή. Εγώ με ρωτάτε, επειδή είναι μια πολύ απαιτητική παράσταση, είμαστε 2 ώρες επί σκηνής, αυτό που εμένα λίγο έτσι με αποφορτίζει είναι να ξεκουράζομαι πριν την παράσταση, να είμαι ήρεμη, να προσέχω τη φωνή μου και να είμαι απόλυτα συγκεντρωμένη. Αφού τελειώσει η παράσταση, είναι η δική μου λύτρωση και η δική μου απελευθέρωση, γιατί πια τα έχω πει, έχει γίνει η παράσταση, δεν έχω άγχος πια για τη φωνή μου, για τον οργανισμό μου. Γιατί το έχουμε αυτό λίγο ηθοποιεί, πρέπει λίγο να προσέχουμε τις φωνές μας, το σώμα μας, τη φυσική μας κατάσταση, ειδικά όταν παίζουμε τέτοια δύσκολα πράγματα, τέτοιους ρόλους δηλαδή. Οπότε μπορώ να πω ότι και τώρα με την περιοδία έχουμε μία κούραση παραπάνω, έχουμε μία σκέψη παραπάνω για πράγματα, αλλά η χαρά μας και μόνο για αυτό που κάνουμε τα νικάει όλα. Μάλιστα. Τι να πω, με το καλό να σας δούμε και από κοντά. Αυτό λέω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, ανυπομονούμε κι εμείς. Έτσι, και να επαναλάβω ότι τουλάχιστον για το Ηράκλειο και για το κινηματοθέατρο Αστόρια είσαστε εδώ Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 12, 13 και 14 Απριλίου. Ακριβώς. Να είστε καλά. Ωραία, κυρία Σλάνογλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα σας.